Διαστάσεις θρίλερ παίρνει πλέον η υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Τόνια Ζόεβ από τη Βουλγαρία, τα έχνη της οποίας χάθηκαν στο Ρέθυμνο στις 11 Μαΐου 2018, ενώ ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει βρεθεί το πτώμα της. Η συγκλονιστική αυτή λεπτομέρεια που 3 χρόνια τώρα βασανίζει την οικογένειά της, έχει καταδικάσει τους συγγενείς της να ζουν βυθισμένοι στη θλίψη. Αυτό είναι το χειρότερο. Εμείς το θεωρούσαμε για τόσο καιρό που έχει περάσει, γιατί θα μπορούσε να γίνει κάποια συμφωνία μαζί με το εισαγγελέα και το άνθρωπο στο οποίο το κατηγορούν, τουλάχιστον να έχει πει, αν ο ίδιος το έχει κάνει, που είναι το πτώμα, για να μπορεί να το μειώσουν το ποσό που πρέπει να κάτσει στη φυλακή, απλά τουλάχιστον να ξέρουν οι άνθρωποι και να είναι σίγουροι, να μην ζουν σε αυτή τη... όλη τη ζωή με αυτή την έννοια, γιατί δεν βρέθηκε το πτώμα. Ο άνθρωπος που σύμφωνα με τη δικαιοσύνη ευθύνεται για το θάνατό της και που πρόκειται για ένα 62χρονο σήμερα Ρεθυμνιώτη, εξακολουθεί να ισχυρίζεται πως δεν σκότωσε την άτυχη γυναίκα. Πρωτόδικα μάλιστα είχε αναφέρει πως είχε περιστασιακή σχέση μαζί της και πως κάποιες φορές κοιμόταν στο σπίτι του, ενώ για το μοιραίο βράδυ είχε υποστηρίξει πως απλά διαπληκτίστηκαν. Χθες ωστόσο, ο 62χρονος κάθισε εκ νέου στο εδόλιο του μικτού ορκωτού εφετείου Κρήτης, το οποίο του επέβαλε την ποινή της ισόβιες κάθερξης για τη δολοφονία της 38χρονης, μιας και οι ισχυρισμοί του περί αθωότητας δεν κατάφεραν να πείσουν τους δικαστικούς λειτουργούς. Οι άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό, αλλά δεν εξαρτάται από αυτή να, αν μπορεί κάποιος να το πει ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Εμείς θέλουμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε εμείς σαν άνθρωποι να κατηγορούμε, ούτε η οικογένεια μπορεί να κατηγορεί κάποιος αν δεν έχει αποδεικτικά. Η υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Τόνιας είχε συγκλονίσει από την πρώτη στιγμή το Πανελλήνιο και δει τη βουλγαρική κοινότητα στην Κρήτη. Μάλιστα, το σημείο που ξεκλείδωσε την υπόθεση και έστειλε στη δικαιοσύνη τον 62χρονο Ρεθυμνιώτη ήταν οι διάσπαρτες κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι του, ενώ αίμα είχε βρεθεί και στο όχημά του, όπου μετά από εξέταση DNA διαπιστώθηκε ότι το αίμα ανήκε στην άτυχη γυναίκα. Ο άνδρας κατά τη σύλληψή του είχε δηλώσει πως το μοιραίο βράδυ της εξαφάνισης της γυναίκας ήταν μαζί του και μάλιστα είχαν τσακωθεί. Αιτιολογώντας τις κοιλίδες αίματος, είχε πει πως πάνω στον τζακωμό την χαστούκησε και μάτωσε η μύτη της, ενώ είχε υποστηρίξει πως την επέστρεψε στο Ρέθυμνο και ότι την άφησε σε δρόμο στην περιοχή των Μυσηρίων, χωρίς έκτοτε να την ξαναδεί. Εγώ την είχα δει εδώ πέρα καμιά δύο φορές, κάπου δούλευε τώρα αυτή, αλλά δεν ξέρω που δούλευε. Την είχατε δει εσείς? Όχι. Σε αυτοκίνητο μέσα καμιά φορά. Πέπλο μυστηρίου, ωστόσο, εξακολουθεί να καλύπτει και την υπόθεση εξαφάνισης μίας ακόμα γυναίκας από τη Βουλγαρία, της 37χρονης Τέση, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί στο Ρέθυμνο σχεδόν το ίδιο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, λίγο μετά την εξαφάνισή της, ο 45χρονος Ρεθυμνιώτης σύντροφός της είχε βάλει τέλος στη ζωή του ευρισκόμενο σε ορεινή περιοχή του νομού.